Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Α, καλησπέρα. Είμαι Θεανό. Οχ, βγήκα επιτέλους στον αέρα. Γεια σου, Θεανό. Σας παρακολουθώ καθημερινά. Είστε υπέροχοι. Όλη η παρέα, όλο καλά, το team. Καλά, Θεανό, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το πρόβλημά μου. Αμέ, είμαστε όλες αυτιά. Όλες αυτιά, έχουμε... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για λοιπόν, πες. Με την κολλητή μου. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Θεανό, πόσο είσαι, πες μας λίγο την ηλικία. Είμαι 24 χρονών. Οκ. Okay. Μικρούλα, εντάξει. Πιπίνη. Λοιπόν, ναι, ναι. Για πες. Έχω ένα θέμα. Με την κολλητή μου έχουμε μεγαλώσει μαζί από παιδική ηλικία. Οι μανάδες μας κάνανε παρέα. Οπότε από τη γέννα, να σας πω έτσι, από την κούνια, μαζί ήμασταν. Πηγαίναμε παντού μαζί. Ήμασταν αδερφές ένα πράγμα. Εδώ και κάνα 8 μήνο έχει κάνει μια σχέση. Και με έχει παραμελήσει κατά κάποιο τρόπο. Λογικό. Δεν είναι λογικό. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αλλά δεν προλαβαίνει 5 λεπτάκια να πιούμε έναν καφέ, κάτι. 5 λεπτάκια τι καφέ να πιούμε, βρε Θεάνο. Τρόπος του λέει, εντάξει, μια ώρα να πάμε για ένα μπάνιο, κάτι. Κοίτα, δηλαδή... είναι πάνω στα μέλια. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε τώρα ότι σε αυτή τη φάση τα μάτια της είναι στραμμένα πάνω του. Και όλο καλά, δεν αντιλέγω, εντάξει, ναι. Αλλά τις έχω προτείνει όταν πηγαίνει με τον σύντροφό της κάπου. Να πάω κι εγώ για έναν καφέ κάτι. Τώρα έχουν καμίσει για διακοπές. Της είπα να πάω κι εγώ μαζί, αν γίνεται. Το ζευγάρι, γιατί βρε. Δεν θα είμαι μαζί τους, θα νοικιάσω δικό μου δωμάτιο. Απλά να κάνουμε μπάνιο μαζί, να πιούμε ένα καφέ, ένα φαγητό, κάτι. Σε και τα παιδιά τα τώρα ήταν... πάλι, γιατί θα έχουν την έννοια σου. Αυτό δεν είναι και πολύ λογικό που ακούω τώρα. Δεν είναι. Όχι. Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο υπερβολική, αλήθεια είναι. Γιατί την έχω σαν αδερφή μου και πώς να σου το πω. Ακριβώς επειδή την έχεις σαν αδερφή σου, πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένη. Και την αγαπάω πάρα πολύ. Α, μου αρέσει που είναι ευτυχισμένη. Ακριβώς. Δηλαδή χαίρομαι, αλλά με πειράζει και αυτό. Ταυτόχρονα, ότι... Αυτό είναι δικό σου θέμα, Θεάνο. Αυτό πρέπει λίγο να κοιτάξεις. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χαρείς πάρα πολύ με αυτό που ζει αυτή. Ναι, εννοείται ότι χαίρομαι. Και γιατί δεν είναι και πολύ λογικό να πας μαζί τους τώρα 8 μήνες. Δεν είναι και μαζί 5-6-7 χρόνια. Κατάλαβες. Ναι. Είναι η αρχή, ναι, κατάλαβα. Το θέμα είναι ότι όταν κανονίζουν να κάνουν κάτι, τους έχω πει κι εγώ να έρθω κι εγώ μαζί σας. Πάντα μου λέει ότι ή τυχαίνει τελευταία στιγμή ή θέλουν να μείνουν οι δυο τους. Εντάξει. Λογικό, ναι, και το καταλαβαίνω. Είναι αλήθεια, σου λένε. Αλλά με έχει πειράξει, δεν ξέρω. Στεναχωριέμαι και από τη μία χαίρομαι. Όχι, βρε Θεάνο, είναι... μου μη στεναχωριέσαι. Δεν σε αγαπάει λιγότερο. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Όσο την πιέζεις, τόσο ναι, πιο πολύ θα απομακρύνεται από σένα. Ναι, έτσι πιστεύετε. Αυτό, δώσεις λίγο χρόνο. Δηλαδή, να εσύ τι μου προτείνετε να κάνω. Δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Τι θα κάνατε. Γιατί μου μιλάνε για από πάνω. Τι. Εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε. Εγώ θα έκανα αυτό που σου λέω. Α, ναι, εδώ η Πινελόπη με ρωτάει αν της έχεις εκφράσει τα συναισθήματά σου, πώς νιώθεις με αυτή τη αντιμετώπιση. Της έχω μιλήσει, της έχω πει και μου έχει πει ότι είναι ιδέα μου, ότι δεν είναι έτσι. Ότι εγώ τα βλέπω έτσι. Και εμένα θα εννοώ με αυτήν την γνώμη μου και εγώ αυτό θα έκανα στη θέση σου. Λίγο θα έκανα ένα έτσι, meeting με τον εαυτό μου, θα έλεγα. Και θα τα βάζα λίγο κάτω και θα έλεγα ότι, όπα, Κρυσταλάκι, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ λίγο καιρό τα παιδιά μαζί. Θέλουν να το ζήσουν. Δεν έχω καμία δουλειά μαζί τους εγώ. Ναι. Το δεν βλέπετε, θα πάτε δηλαδή, και, δεν θα πάτε και σαν ζευγάρια δύο και δύο που και πάλι. Κατάλαβα. Δεν είπα ότι θα τους ενοχλούσα. Δηλαδή, ένα μπάνιο να κάναμε μαζί, ένα δεν φαγητό, τίποτα άλλο. Θεανώ, σε διακόπτω συνέχεια, γιατί καταλαβαίνω ακριβώς τι θα μου πεις. Δεν χρειάζεται να τους ενοχλήσεις. Μόνο που θα είσαι εκεί και θα έχουν την έννοια σου και δεν θα νιώθουν αυτοί ελεύθεροι και να το ζήσουν και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Εντάξει, είναι σαν να είναι μαζί με κάποιο, με τη μαμά τους. Κατάλαβες πώς το λέω τώρα σε υπερβολή. Κατάλαβα. Αλλά έτσι εδώ που τα λέτε, έχετε δίκιο, ναι. Εντάξει, απλώς ήθελα και μια τρίτη γνώμη, γιατί εντάξει, ήμουν λίγο στεναχωρημένη. Αλλά δεν ξέρω, είμαι και πολύ χαρούμενη. Και όσο τη δείχνει ότι την αγαπά, όσο τη το δείχνει, μην την πιέζει. Ωραία, έχει. Εντάξει. Ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω τη γνώμη σα. Είστε υπέροχε. Να είσαι καλά, ρε παιδί μου. Να είσαι ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Λοιπόν. Να είσαι καλά και ευχαριστούμε που μα κάλεσε. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε και τι υπόλοιπε. Φιλιά. Σα έχει συμβεί αυτό? Όχι. Στα νιάτα. Όχι. Από την άλλη πλευρά. Ναι, εγώ με που αφήνω τη φίλη. Αυτή πλευρά. Εγώ πάντα αφήνω τη φίλη για τον κόμενο, το έχω πει. Το θεωρώ εντελώς αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε γι' αυτό.
Φίλοι είναι φίλοι. Ο γκόμενος είναι, έχει άλλαξει. Εντάξει, μας έλεγε. Φίλοι, βρίσκεις καλέ, γκόμενο, δεν βρίσκεις. Λέει, τι μου προτείνεται. Εσύ τι θα έκανες θέση μου. Εγώ θα πήγαινα μαζί τους. Εγώ θα πήγαινα οπωσδήποτε μαζί τους, κατασκήνωση. Έκλεινα. Δωμάτιο δίπλα ακριβώς. Εντάξει, αυτό μας τυχαίνει στο σχολείο τώρα που ήταν, ξέρεις, θα φτιάξουμε το πρώτο αγόρι και ζηλεύουν τώρα οι κολλητές γιατί ξαφνικά ναι, τους ζήσαμε. Ναι. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες τώρα έχει. Μην τρελαθώ. Εντάξει, μικρή είναι, 24 είναι. Αλλά... Εντάξει, δεν 15. Ναι, 24. Νομίζω πως πρέπει να ασχοληθείς λίγο με την προσωπική σου ζωή σε αυτή τη φάση. Να βρεις, να, δηλαδή... μια ωραία ιδέα. Ναι, ναι. Να βρεις ένα αγόρι μόνο σου. Μόνο σου, ρε παιδί μου, να πηγαίνετε όλοι μαζί κάπου. Να βρεις ένα δικό σου αγόρι, όχι Ελληνής. Και θα πας μια φόλτα. Σιγά σιγά θα ξεχάσεις τη φίλη σου. Θα σε ξεχάσεις και πηγαίνετε διακοπές όλοι μαζί, μαζί με τη φίλη. Όλοι μαζί μετά. Επίσης μπορεί να κάνεις παρέα με μπακούρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φίλοι σου να μην έχουν σχέσεις. Να επιλέγεις ανθρώπους που είναι μόνοι τους. Να τους έχεις για πάντα δικούς. Περιθωριακούς. Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Loners. Losers. Λύσεις υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Όχι, λύσεις υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Αλλά πάρα πολύ ώρα φάγαμε για αυτό το τηλεφώνημα. Και για αυτό το τηλεφώνημα. Σήμερα. Το αντίθετο. Τι να κάνουμε, παιδιά. Το αντίθετο με τις άλλες εκπομπές. Πού ξέρω, μιλάει. Είχαμε ένα καθηγητή που μας έλεγε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον καθηγητή να βλέπει τον μαθητή να κάνει συνέχεια. Ότι δείχνει ότι θέλει να τελειώσει το μάθημα. Αλλά έλεγε χειρότερο είναι να κάνει ο μαθητής. Δηλαδή τη χάλασε. Παιδιά, νόμιζα ότι μίλαγε πάρα πολύ ώρα. Και αυτή. Ναι. Ξέρεις τι, σήμερα. Όχι. Έχω χαμηλά όρια εγώ, ε. Κάτι άλλο ναι. Συμβαίνει. Όχι, δεν ξέρω. Είμαστε άνετοι. Αυτό ήθελα να πω. Μόλις έξω το τηλέφωνο, λέω: κοίτα να δεις πόσο γρήγορο το τηλέφωνο ήταν. Αυτό. Και εγώ ήμουν σε ένα τσάπισα δύο χωράφια. Α, τέλειο.